Η νέα φιλοσοφία της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας θέτει ως πρώτη προτεραιότητα τη χρηματοδότηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας και κυρίως φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, βιοαερίου και υδροηλεκτρικών μονάδων και συστημάτων. Ως ένας από τους βασικούς πυλώνες της οικονομίας, ο τραπεζικός κλάδος, σε διεθνές αλλά και τοπικό επίπεδο, εξελίσσει τις δραστηριότητες του, προσαρμόζοντας βαθμιαία τα κριτήριά του στις ανάγκες της αηφόρου ανάπτυξης. Σε αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση, μια τράπεζα τοπικού χαρακτήρα, που όμως έχει συνδέσει τις δραστηριότητές της με πρωτοποριακές κινήσεις, καινοτομεί για άλλη μια φορά, εισάγοντας μια ολοκένουργια πράσινη τραπεζική φιλοσοφία. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας θέτει ως πυρήνα της στρατηγικής της τη χρηματοδότηση επενδύσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μικρομεσαίου χαρακτήρα, διαπιστώνοντας ότι οι βασικές αρχές του συνεταιριστικού κινήματος βρίσκουν εφαρμογή στη συλλογικότητα της παραγωγής ενέργειας. Η συγκεκριμένη κίνησή της εξασφαλίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στον τομέα των πράσινων επενδύσεων στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Στόχος της σημερινής διοίκησης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως αυτός καθορίστηκε επί θητείας του πρώην Προέδρου και νυν Συμβούλου Διοίκησης και Επικεφαλής των Νομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας, κυρίου Αλέξανδρου Χατζηδημητρίου, είναι η δημιουργία μιας μονάδας απόλυτα εξειδικευμένης στην αηφόρο ανάπτυξη και την πράσινη ενέργεια. Έτσι, σκοπεύει να ενισχύει με τους καλύτερους δυνατούς τρόπους επιχειρήσεις αλλά και ιδιώτες που επιλέγουν να επενδύσουν σε οικολογικές τεχνολογίες, βελτιώνοντας την ενεργειακή αυτάρκεια και αυτονομία των κατοικιών και των εγκαταστάσεών τους. Η αυτοπαραγωγή ενεργειακών αναγκών και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι μόνο μερικοί στόχοι ανάλογων επενδύσεων που συνδέονται με την αηφόρο επιχειρηματικότητα και συμβάλλουν καθοριστικά σε αυτή. Πρόκειται για μια κίνηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας που προβλήθηκε έντονα σε πολλά πανελλαδικά μέσα ενημέρωσης και ιστοσελίδες.